Ήδη μας έχουν στείλει, κύριε Λικουρέτζο, καλησπέρα σας. Αρκετά ερωτήματα, αυτό έλεγα. Δείξτε για άλλη μια φορά, πριν γράψουμε, το ξέρουν τον κύριο Λικουρέτζο όλοι, αλλά πριν ξαναγράψουμε, δείξτε μας και το mail και το τηλέφωνο, στο οποίο έχουν ήδη υποβάλει αρκετοί άνθρωποι τα ερωτήματά τους. Θα πάω όμως στη μεγάλη εικόνα, πριν πάω, γιατί έχουμε και κάποια ειδικά ερωτήματα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό απόγευμα. Έβλεπα επί πολύ καιρό τίτλους σε μεγάλα πανελλαδικά sites για το πρωτοφανές να ζητά πίσω ο οργανισμός λεφτά από ανθρώπους που τα είχαν πάρει παράτυπα, δεν τους αναλογούσαν, κάποιο λάθος είχε γίνει κλπ. Ζητάτε χρήματα πίσω? Όχι εμείς. Ποιος τα ζητάει? Ο ΠΚΠ με τις δικές του διαδικασίες, και αφού διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύσεων και όχι αποζημιώσεων έχουν δοθεί στους παραγωγούς περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία δικαιούνται, και συνεπώς είναι μια υπόθεση η οποία αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΕΛΓΑ δεν συνδέονται με αποζημιώσεις αυτές οι επιστροφές, λέτε? Ναι, να το κάνουμε σαφές. Συνδέονται ή δεν συνδέονται με τον ΕΛΓΑ? Ναι. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Είναι από ενισχύσεις μόνο, λέτε? Ναι, ο ΕΛΓΑ με τη δική μας διοίκηση, που εσείως συμπληρώνουμε πενταετία, δεν έχει ζητήσει επιστροφές ακόμα και σε περιπτώσεις που λόγω των ισχυρών προκαταβολών των γενναιόδωρων, όπως είπα, σε ορισμένες περιπτώσεις η παραγωγή στο τέλος με την εκαθάριση των πορισμάτων τους έχουν μια διαφορά. Ποια πολιτική ακολουθεί, ποια πρακτική ακολουθεί ο ΕΛΓΑ? Σε ενδεχόμενη μελλοντική ζημία το υπερβάλλον θα ισοσταθμιστεί. Εμείς δεν στέλνουμε μπιλετάκια στις εφορίες και να ζητάμε από τους παραγωγούς να επιστρέψουν χρήματα από τις αποζημιώσεις οι οποίες καταβάλλουν. Είναι απόφασή μας, το έχουμε τηρήσει επί 5 χρόνια, και εντυπωσιάζομαι από το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ψευδώς διαδίδουν ότι εμείς ζητούμε να επιστραφούν χρήματα. Αυτό δεν συνέβη και ούτε πρόκειται να συμβεί. Αυτό έγινε από ασχετοσύνη ή έγινε κακόβουλα η σύνδεση του ΕΛΓΑ με τις επιστροφές? Ασχετοσύνη είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτώ. Σκοπιμότητα μάλλον. Πιο εύκολα. Αυτό μάλιστα εξηγεί τα πράγματα, διότι πώς μπορείς να λες ότι ο ΕΛΓΑ ζητάει επιστροφή χρημάτων όταν από τη διοίκηση του οργανισμού δεν έχει υπάρξει ανάλογη πρωτοβουλία? Αυτό είναι ένα θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μου. Να δούμε τι γίνεται με τις αποζημιώσεις που καίει τον κόσμο της Θεσσαλίας. Είμαστε στο τέλος, έχουμε φάει και την ουρά ή τελειώνει η ουρά των αποζημιώσεων, κύριε Πρόεδρε? Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό το οποίο ορίζεται από το χρονικό ορόσημο του τέλους του Οκτωβρίου και αφορά περιπτώσεις αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου, και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες οι εκτιμητές γεωπόνοι του ΕΛΓΑ είτε διαπίστωσαν υπερβολικού χαρακτήρα δηλώσεις απώλειας ζωικού κεφαλαίου, είτε έκαναν και αυτοί κάποια λάθη. Αυτό ετέθη λοιπόν... Ναι, ήταν λυπής οι φάκελοι, λέτε, στην αρχική, ναι, τους δήλωση. Ωραία. Αυτό λοιπόν ετέθηκε προς δύο κατευθύνσεις προς έλεγχο. Είτε γιατί κάποιος παραγωγός δήλωσε καθ' υπερβολήν απώλεια ζωικού κεφαλαίου, είτε διότι και οι εκτιμητές γεωπόνοι έκαναν λάθος. Τι κάναμε στην περίπτωση αυτή? Πρώτον, επιτρέψαμε στους κτηνοτρόφους να υποβάλουν αίτηση αναθεώρησης. Δεύτερον, εμείς εξετάσαμε τις περιπτώσεις εκείνες που ετέθησαν υπόψη μας και ζητήσαμε τον έλεγχο των πορισμάτων. Αλλά δεύτερο και σπουδαιότερο είναι ότι με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ, παρακαλώ από τον Ιανουάριο ή Δεκέμβριο, δεν θυμάμαι καλά, μπορεί να είναι και Δεκέμβριος, εισηγηθήκαμε στην κυβέρνηση την αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου με επικαιροποιημένες τιμές. Διότι ο τιμοκατάλογος αποζημίωσης ζωικού κεφαλαίου είχε κάποια χρόνια να αναπροσαρμοστεί στον ΕΛΓΑ, στις αποζημιώσεις.
Άρα λοιπόν εμείς τι κάναμε, για να μην αισθάνονται αδικημένοι οι κτηνοτρόφοι μας, είπαμε με βάση τις τιμές της αγοράς, με βάση στοιχεία που πήραμε και από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, καταλήξαμε σε ένα καινούργιο τιμοκατάλογο. Αυτό έγινε με νομοθετική πρωτοβουλία του κυρίου Τσιάρα, του σημερινού μας υπουργού, και ψηφίστηκε μόλις προεβδομάδων ο νόμος 5136, άρθρο 28, το οποίο επιτρέπει να εκαθαριστούν τα πορίσματα του ζωικού κεφαλαίου με επαυξημένο τιμολόγιο. Άρα δηλαδή ό,τι έγινε, έγινε και στη μία περίπτωση και στον πρώτο λόγο και στο δεύτερο προς όφελος των κτηνοτρόφων, για να υπάρξει δικαιοσύνη στην καταβολή των αποζημιώσεων. Άρα λοιπόν είμαστε στο τέλος. Πρέπει δεν να σας πω, και επιτρέψτε μου να πω ένα-δύο στοιχεία. Γιατί άκουσα μία κριτική και για τις αποζημιώσεις της σπιτικής παραγωγής. Παίρνω μία περίπτωση που έχω εμπρός μου από την Καρδίτσα. Ανάλογες είναι όλες. Ασφαλιζόμενη αξία της παραγωγής, 86.000. Αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, 73. Άλλη περίπτωση. Ασφαλιζόμενη αξία, 72.500. Αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, 63.000. Δηλαδή, ακόμα κι αν ήταν στην ιδανική θέση να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά, που εδώ μιλάμε κυρίως για βαμβάκι, δεν είναι βέβαιο ότι θα έπαιρναν αυτά τα χρήματα από το εμπόριο. Και αυτό το λέω, κύριε Πολύζο, γιατί με έχετε φιλοξενήσει πολλές φορές και σας ευχαριστώ. Διότι μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας και μερικές φορές φαίνεται σκληρή. Μπορεί να εμφανίζεται έτσι η γλώσσα μου, αλλά είμαστε δίκαιοι και ακριβείς σε αυτό το οποίο οφείλουμε στους παραγωγούς μας και το εξοφλούμε. Λοιπόν, Σωτήριο Λάρισσας, Φιστίκια. Κύρια δεν ήταν, πείτε μου από το control. Ναι, λοιπόν, πήρε την προκαταβολή, δεν έχει εξοφληθεί ακόμη για την αποζημίωσή της την πλήρη, αλλά στο μεσοδιάστημα τη ζητούν 13.000, προφανώς όφιλε στον ΕΛΓΑ. Τώρα, αν το καταλάβω, γιατί μου τα λένε στο ακουστικό και προσπαθώ με το ένα αυτή να ακούω τι μου λέτε εσείς και με το άλλο να ακούω και ερωτήματα. Και δεν μπορεί να πάρει χαρτί από τον ΕΛΓΑ, τη ζητούν να υπογράψει και ένα δεσμευτικό, μια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα κάνει ένσταση. Όχι, μισό λεπτό. Αυτά είναι. Έλατε, να το αποσαφηνίσουμε. Είναι γιατί... συγκεκριμένα. Καταρχήν, η κυρία να επικοινωνήσει αύριο με τον προϊστάμενο τον κύριο Σπυρόπουλο. Ωραία. Στη Λάρισα, να δώσει το αφημί της, διότι εδώ καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν είναι ακριβώς όλα έτσι με τον ΕΛΓΑ. Ενδεχομένως εδώ να αναφέρεται σε απώλεια φοιτικού κεφαλαίου, η οποία αποζημιώνεται από την κρατική αρρωγή και η μόνη παρέμβαση εδώ του ΕΛΓΑ είναι η παροχή των δεδομένων, η παροχή των στοιχείων. Μάλιστα. Αλλά εάν άρα να μπερδεύτηκε να είναι κρατική αρρωγή και να μην είναι ΕΛΓΑ. Ακριβώς. Πάντως μιλούμε για φυστικό παραγωγό. Τώρα δεν σημαίνει τίποτα αυτό που μόνο. Αύριο να επικοινωνήσει με τον κύριο Σπυρόπουλο, να δώσει τα στοιχεία της και θα το αναζητήσω και εγώ το θέμα αύριο το πρωί από τον κύριο Σπυρόπουλο για να δω τι ακριβώς έχει συμβεί. Εμείς να ζητάμε χρήματα, όχι. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο το έθεσαν και κάποιοι εκ των συνδικαλιστών, ότι αυτοί οι οποίοι παίρνουν καθάριση του πορίσματος πρέπει να καταθέσουν μία δήλωση η οποία λέει ότι δεν χρηματοδοτήθηκαν από άλλη πηγή. Α, μάλιστα. Και αυτό μας το ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί, κύριε Πολύζο? Διότι όταν πήραμε έγκριση για ένα ad hoc πρόγραμμα ύψους 310 εκατομμυρίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχικά μας ζήτησε ο παραγωγός να υποβάλει φάκελο για την αποζημίωση, όπως υποβάλλει στην κρατική αρρωγή για την απώλεια των εγκαταστάσεων, των αποθηκευμένων, των τραχτέρ κλπ. Εμείς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΑ, θέσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Γενικού Γραμματέα, του κ. Μπαγινέτα, ότι δεν μπορούμε στους κατεστραμμένους παραγωγούς να ζητάμε να συντάξουν φακέλους που δεν είχαν ούτε το σπιτικό τους, ούτε τη στάνη τους, ούτε το χωράφι τους, ούτε το αυτοκίνητό τους. Είπαμε, θα τους αποζημιώσουμε με τις διαδικασίες μας και στο τέλος μετά την εκαθάριση θα υποβάλουν μία δήλωση ότι δεν χρηματοδοτήθηκαν και από αλλού για την ίδια ζημία. Δεν ζητάμε να κάνουν κάτι άλλο εμείς. Και ούτε η ελληνική πλευρά το είχε θέσει ως προϋπόθεση. Μας το έθεσαν ως προϋπόθεση, το ξεπεράσαμε σε σημαντικό βαθμό, κλείνει το πρόγραμμα, θα ελεγχθεί ο ΕΛΓΑ
τις πληρωμές του, άρα πρέπει να είναι όλα τα... Ωραία, κομμένα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κυρία ή κύριος πρέπει να το δει, πιθανό να μπερδεύεται με την αποζημίωση που παίρνει από την κρατική αρρωγή, αλλά μου λέει τώρα η συνάδελφος που καταγράφει τα ερωτήματα ότι επέμεινε για το αν αυτές οι 13.000 απαιτούνται από τον ΕΛΓΑ και είπε πως ναι, απαιτούνται. Ωραία, θα τα πει στον κύριο Χριστοδούλου. Εγώ Μαγούλα, δεν έχω περίπτωση. Στον κύριο Σπυρόπουλο, συγγνώμη. Τον κύριο Σπυρόπουλο, κάτι για να τηλεφωνήσω εγώ μόλις τελειώσω. Ωραία, ωραία. Μαγούλα Καρδίτσας, συνδεδεμένη, δεν ξέρω αν αφορά εσάς, 19-21 δεν έχει πάρει. Δεν είναι δικό μου, είναι ο ΠΚΠ. Εμείς προσπαθούμε πάντως σε καμία περίπτωση από λόγω των ζημιών να μην έχουν ζητήματα με τη συνδεδεμένη ως προς τα κιλά και τα υπόλοιπα. Το έχουμε αντιμετωπίσει και στην περίπτωση του Ιωαννού και στον Ντάνιελ. Δίνουμε ακριβώς όπως πρέπει να είναι τα δεδομένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην έχουν προβλήματα η παραγωγή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε τον ορίζοντα τέλος Οκτωβρίου να πάρουν και τα υπόλοιπά τους, κυρίως την αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου. Γενικώς, τι απομένει, τι έχει πληρωθεί, τι όχι ακόμη? Απομένει να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις, όπως ενδεχομένως και της κυρίας την οποία είπατε, οι οποίες είναι ελάχιστες, και αυτές όμως με την ίδια φροντίδα, με την ίδια στοργή θα τις αντιμετωπίσουμε, με δικαιοσύνη και ακρίβεια, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Το δεύτερο το οποίο είναι σημαντικό και απομένει, είναι ότι στο πλαίσιο των ενισχύσεων που δόθηκαν από την κρατική αρρωγή με βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΑ για την απώλεια του φυτικού κεφαλαίου, υπάρχουν χτήματα, καλλιέργειες, κυρίως δεδροκαλλιέργειες, των οποίων η ζημία εμφανίστηκε μετά από καιρό. Όχι όπως εμφανίστηκε στις περιπτώσεις των καλλιεργειών που καλύφθησαν 100% κυρίως στην Κάρλα. Άρα λοιπόν τα συνεργεία του ΕΛΓΑ μας ετοιμάζουν ένα αρχείο περί τα τέλη Νοεμβρίου, με το οποίο στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής υπό τον κύριο Τριαντόπουλο θα πάρουμε απόφαση να τύχουν της ίδιας πρόνοιας και αυτοί που αργότερα φάνηκε η ζημιά στο φυτικό τους κεφάλαιο, όπως έτυχαν στήριξης εκείνοι που ευθύς εξ αρχής ήταν βέβαιο ότι τα δέντρα κατεστράψαν γιατί ήταν μέσα στο νερό 100%. Είναι και αυτό ένα επόμενο βήμα. Και επίσης αυτό το οποίο μένει να συζητηθεί στο τέλος είναι οι περιπτώσεις των χωραφιών που δεν θα καλλιεργηθούν εξαιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν στο έγκυο κεφάλαιο. Και άρα λοιπόν αυτό το παρακολουθούμε και εμείς ως ΕΛΓΑ, το παρακολουθεί η κυβέρνηση, το παρακολουθεί η περιφέρεια, κύριος Περιφερειάρχης με τους συνεργάτες του, ούτως ώστε κάποια στιγμή και πριν το τέλος του έτους να υπάρχει μια απάντηση και σε αυτό το θέμα. Με την περιφέρεια πώς θα πάτε, κύριε Λικουρέτζο? Θα πάμε πολύ καλά, γιατί και ο κύριος Περιφερειάρχης πέρα από τον άλλον είμαστε πατριώτες, Αρκαδία. Ναι, οπότε καλά. Ο κύριος Κουρέτας... εγώ δεν είχα στο μυαλό μου ακριβώς τον κύριο Κουρέτα. Θα μου πείτε, συνήθως αυτοί οι θεσμοί είναι ενός ανδρός αρχή. Μιας γυναικός, έτσι, δεν έχει, ναι, καλά, φιλετικό εμπόδιο. Αλλά λέω ότι και με τους ανθρώπους που έχουν, ας πούμε, τον πρωτογενή τομέα, συνεννοείστε? Συνεννοούμαστε και η συνεργασία μας έχει αναδείξει ορισμένα θέματα όπου λειτουργούμε και όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη, η περιφέρεια και ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικών υποθέσεων έχει θέσει ορισμένα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου 5.2, το οποίο έχει να κάνει με την αναπλήρωση της απώλειας ζωικού κεφαλαίου. Σε αυτό εδώ το θέμα υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν την νομοθεσία που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο. Εδώ λοιπόν ακούγονται απόψεις ότι κάποιες από αυτές τις προϋποθέσεις μπορούμε να τις βάλουμε στην άκρη. Αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του ΕΛΓΑ. Πρώτον, δεν ξέρω τι και πόσες από αυτές τις προϋποθέσεις μπορούμε να βάλουμε στην άκρη. Γιατί να σας πω βέβαια ότι σχετικό ερώτημα είχαμε, αλλά δεν ξέρω αν αφορά στον ΕΛΓΑ, ότι άλλη αποζημίωση πήρε αυτός που πέρσι τέτοια εποχή το ζώο του πνίγηκε και άλλη αποζημίωση αυτός που το καλοκαίρι έχασε ζωικό κεφάλαιο από την Πανόλη που έπρεπε να σκοτώσει τα ζώα. Σωστή είναι αυτή η παρατήρηση. Ο ΕΛΓΑ δεν συμμετείχε. Και ελάτε να κλείσουμε. Ναι, όχι, θέλω να πω δύο σημαντικά και θα κλείσουμε. Το πρώτο είναι αυτό που σας απαντώ αμέσως, αλλά και κάτι άλλο που άφησα στη μέση. Είναι ότι
Δεν καθόρισε ο ΕΛΚΑ το τιμολόγιο της αποζημίωσης στην υπόθεση της Πανόλης και τώρα της Ευλογιάς, διότι εμείς δεν είναι στη δική μας αρμοδιότητα, το χειρίζεται το Υπουργείο. Το Υπουργείο προφανώς σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία για τα θέματα της Πανόλης και έδωσε λαμπρά συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση και στον Υπουργό Γεωργίας και στον Γιώργο Στρατάκο, τον Γενικό Γραμματέα που το χειρίστηκαν, εκεί συζητήθηκαν και οι αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους. Αλλά αυτό το οποίο κάναμε εμείς σε συνέχεια των όσων είπατε, λέγαμε πριν για τη συνεργασία μας με την περιφέρεια, όταν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του ΕΛΓΑ έδωσαν το θέμα ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου ενώ δώσαμε αποζημιώσεις, εμείς ξεκαθαρίσαμε ως διοίκηση του ΕΛΓΑ με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τους υφυπουργούς, τον κύριο Σταμενίτη και τον κύριο Κέλλα, ότι εδώ άλλο πράγμα η αποζημίωση, άλλο η ενίσχυση για την αναπλήρωση κεφαλαίου. Και στο νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται αυτές τις μέρες, διατυπώσαμε διάταξη η οποία δεν αφήνει καμία αμφιβολία στους υπηρεσιακούς για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Προβλήματα τέτοιας διαχείρισης θα υπάρχουν. Αυτό το οποίο δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση είναι αδιαφορία, περιφρόνηση, αναλγησία απέναντι στους ανθρώπους που ξέρουμε πόσο δοκιμάστηκαν και πόσο δοκιμάζονται ακόμα. Δεν σας λέω ότι δεν θα τα πούμε μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, αλλά όταν θα έχουμε τις λίστες θα τα πούμε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το φίλο με το εινοπείο στη Βόρεια Εύβοια, αλλά δεν καταλαβαίνω το ερώτημα. Πρέπει να αποσυνδεθεί η αντικατάσταση ζώων στο μέτρο 5-2 από τις επισκευές εγκαταστάσεων. Στέλνει ένας φίλος που είναι γεωπόνος. Αυτό που λέτε είναι σε ρωτήστε, λέει ο Χρήστος Σιδερόπουλος, πάντα βάζει ερωτήματα, αν έχει ο ΕΛΓΑ καταγγελίες για βιομηχανική ντομάτα που μαζεύτηκε αλλά δηλώθηκε ζημιά. Έχετε τέτοια περιστατικά? Έχουμε ακούσει τέτοια περιστατικά. Εγώ υπόψη μου υπόγραφη καταγγελία στο γραφείο μου τουλάχιστον, δεν ξέρω αν έχει σταλεί σε κάποια υπηρεσία του οργανισμού. Καλά, πάντως δεν κυκλοφόρησε αυτό αθώα, δηλαδή γιατί δεν κυκλοφόρησε άλλες χρονιές? Όπως επίσης κάτι έχει γίνει γύρω από αυτό. Εάν έχει σταλεί εν υπόγραφη και βρίσκεται σε κάποια υπηρεσία, δεσμεύομαι λοιπόν, να την αφήσω. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί σήμερα πραγματικά έχουμε φύγει από όλους τους χρόνους. Σας ευχαριστώ θερμά. Πρόεδρε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη και από τους τηλεθεατές που δεν μπορέσαμε να βάλουμε όλα τα ερωτήματα. Θα τα πούμε σύντομα. Θα τα πούμε εκεί στο τέλος του μήνα για να δούμε τη συνέπεια του ΕΛΓΑ στις πληρωμές. Γεια σας. Γεια σας.